Ακούστε με λίγο. Και αυτά που λένε οι άλλοι για παίζουμε για τέτοιο, μην κάνουμε φασαρίες και τέτοια, οι άλλοι ουρλιάζανε. Ναι, ουρλιάζανε. Οπότε, sorry. Αυτό που δεν θα το κάνουμε, αυτό οπότε, αύριο δεν θα το... Από την αρχή θα παίξουμε όπως παίζουμε και έχουμε νικήσει τις ασυλίες. Όταν αρχίσαμε και κάναμε και είμαστε ενεργοί στο πάγκο, είδες πως ήταν οι πόντοι. Ξέρουν ότι τους ενοχλεί όταν φωνάζουμε και όταν κάνουμε πάγκο δυνατό, ότι τους αποσυντονίζει. Αυτό καταφέρανε σήμερα. Το ρίξανε ότι και καλά στην οικογένεια και... Εννοείται σέβομαι την οικογένεια του καθένα, αλλά από τη στιγμή που παίζουν και αυτοί και φωνάζουν και ουρλιάζουν και τους βλέπω να είναι εριστικούς προς το πρόσωπό μας, γιατί δεν θα φωνάξουμε εμείς. Αυτό τους είπα, παιδιά, πάμε, ξυπνήστε, φωνάξτε. Ήμουνα ο μόνος που φώναζε στο πάγκο. Άμα γίνεται και τους νευριάζουμε και μπορούμε να τον κερδίσουμε έτσι, ρε φίλε, εγώ για την οικογένειά μου, άμα είναι να κερδίσω έτσι, θα κερδίσω έτσι. Δεν θα κάνουμε. Σε όλους τους αγώνες με ψυχή παίζουμε. Yeah. Οπότε ξεκολλάτε το κεφάλι του σας. Όχι, δεν είναι. Μην το βλέπετε καν αυτό. Δεν χωράνε άλλες επιλογές, δεν χωράει καμιά δικαιολογία πλέον. Αύριο θα σκυλιάσουμε όλοι, ειδικά εγώ θα δώσω, τι ξέρω, θα αφήσω τα κοκαλάκια μου, θα κάνω τα δύνατα δυνατά, θα παλέψω πραγματικά, θέλω να κερδίσουμε και το αυριανό αγώνα και να πάμε και να κερδίσουμε και τον μπαράζ και να έχουμε την ευκαιρία, την δυνατότητα να έχουμε πάει τόσο καλά και να διαλέξουμε και τον τελικό στόχο εμείς.